Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Φωνή των Δενοληπτών, η οποία όπως κάθε τρίτη βράδυ στις 8, έτσι και σήμερα είναι μαζί σας για να ακούσετε τις δικές σας απόψεις, το δικό σας βήμα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις οφειλές, με τις οφειλές τράπεζες και τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεστε αυτά τα οποία θέλετε να μας συμβουλευτείτε, αυτά τα οποία θέλετε να πείτε, θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι εσείς έχετε να πείτε πάνω σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, η οποία θα έλεγε κανείς ότι με δύσκολους όρους και με δυσάρεστες εκπλήξεις, τη μία πίσω από την άλλη, το ένα δάνειο συνδέουν οι τράπεζες με το άλλο, απίστευτα πράγματα και απίθανα πράγματα σε σχέση με αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα γίνονται, επιχειρηματικά δάνεια συνδέονται με κάρτες και έτσι κατ' ουσίαν τι κάνουν, προσπαθούν να κάνουν τη ζωή των δανειοληπτών δύσκολη, ανεξάρτητα με το αν λένε ότι δίνουν την ευκαιρία για ρυθμίσεις και δίνουν την ευκαιρία για πάσης φύσεως προσαρμογές οι οποίες μπορούν να είναι, θα έλεγε κανείς, προσιτές και εύκολες για τους δανειολήπτες. Είναι μια περίοδος η οποία πραγματικά έχει πολλές δυσκολίες και αυτό φαίνεται και από την πορεία του χρηματιστηρίου. Ένα χρηματιστήριο το οποίο αντί να ανέβει μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την επιμήκυνση του χρέους και την τέταρτη αξιολόγηση, συνεχίζει αρνητικά. Σήμερα είχαμε πτώση των τραπεζικών μετοχών. Η αγορά δείχνει ότι δεν πιστεύει ότι οι τράπεζες είναι σε μια καλή πορεία και κυρίως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε μάχη πραγματική και όχι, θα έλεγε κανείς, προσπάθεια να συμφωνηθούν λύσεις για την διαχείριση των κόκκινων δανείων. Και κατά τον τρόπο αυτό, βεβαίως, οι δανειολήπτες έχουν εδώ τη φωνή τους, μπορούν να βγουν στον αέρα, να πούν αυτά που θέλουν, να ζητήσουν τις συμβουλές τους και να ξέρουν ότι υπάρχει εκπομπή τους, στην οποία έχουν το βήμα τους, έχουν το λόγο τους. Λοιπόν, καλώς ορίζω την κυρία Τζορτζάτου που είναι και σήμερα μαζί μας. Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με την πολιτική των ξενοφάντων. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όχι, να σας πω γιατί τα βάζουμε και αυτά τώρα στην ατζέντα. Ναι, τα βάζουμε για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί εγώ τώρα, σαν δικηγόρος, βλέπω ότι στην πράξη τι γίνεται με τους πελάτες και με τα ξενοφάντς. Γι' αυτό το λέω. Δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, πραγματικά αυτό που λέγαμε, δεν ξέρουμε τι πολιτική θα κρατήσουν. Εγώ αυτό που έχω να πω ήταν μία πελάτη είχε ένα δάνειο 4.000 και με τις στόχους έχει πάει 6,5. Ανατοκισμό, τα γνωστά έχει πάει 6,5. Το αγόρασε, της ήρθε η επιστολή ότι το αγόρασε το ξένο φαντ. Δεν θέλω να πω τώρα ποιες τράπεζες και ποιο φαντ είναι, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί με δικηγόρος λέω. Λοιπόν, το αγόρασε και δεν της κάνει κούρεμα ούτε μισό ευρώ και αντίθετα της λέει θα σου κάνουμε κατάσχεση. Και πραγματικά έχει ακίνητο στο όνομά της και υπάρχει κίνδυνος κατάσχεση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ξεκινάνε. Δεν λέω, τώρα μιλάω για ένα φαντ μιας τράπεζας, δεν μιλάω για όλα γενικά. Αλλά λέω στην πράξη τι έγινε. Ότι δεν τη κόβει τίποτα. Δηλαδή, ενώ πριν η τράπεζα της είχε κάνει πρόταση για κούρεμα, την οποία δεν την είχε δεχθεί, γιατί περίμενε κάτι καλύτερο, τώρα της στέλνει επιστολή ότι πουλήθηκε στο φαντ και δεν τη κάνει κανένα. Όχι μόνο δεν τη κάνει κανένα κούρεμα, την απειλεί κιόλας. Είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν έχουν κάτι στο όνομά τους, αλλά συγκεκριμένα έχει ακίνητο εκείνο φόβος. Αν δεν έχουν, δεν ξέρουμε τι πολιτική μπορεί να είναι πολύ σκληρή, να μπουν στα σπίτια, δικαστικοί επιμελητές, μόνη φασαρία, όλα αυτά, να κάνουν κατάσκηση σε αυτοκίνητα. Δεν ξέρουμε τι πολιτική θα ακολουθήσουν. Μέχρι στιγμής ξεκινάνε με σκληρή πολιτική. Τώρα θα δούμε στην πράξη, θα βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται με τα ξένα φαντς, με τα δάνεια πλέον, τι αλλαγή υπάρχει στα δάνεια και θα ενημερώνουμε. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι το σημερινό νέο, είναι αυτό και είναι πραγματικότητα. Έχω και έγγραφο γι' αυτό, δεν είναι ότι λέω. Ότι λέω κάτι πρόχειρο. Το άλλο νέο ότι οι τράπεζες συνεχώς κοινοποιούν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Πραγματικά, δηλαδή, έχουν όπως τους έχει πιέσει, τους έχουν πιέσει οι δανειστές μας, τώρα αμέσως προχωρούν σε πληστηριασμούς. Κάθε μέρα μου έρχονται πληστηριασμοί, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ανακοπές. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο πλέον. Πιο παλιά είχαμε τον νόμο Κατσέλη. Ουρές, περιμέναμε, φτιάχναμε. Τώρα πλέον έχει ηρεμήσει λίγο ο νόμος Κατσέλη, όχι ότι έχει σταματήσει. Και τώρα πλέον κάνουμε ανακοπές σε πληστηριασμούς. Γι' αυτό λέμε όταν θα έρθει ένα χαρτί, έστω και κατάσχεση, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Καταρχάς, όταν έρθει η διαταγή πληρωμής, πρέπει να κάνουν αμέσως ανακοπή. Η διαταγή πληρωμής είναι ένα
Μία, μπορεί να είναι και μία κόλλα χαρτί, μία σελίδα μόνο και να λέει ένα όνομα του ελληνικού λαού. Μπορεί να είναι δυσέλιδη, μπορεί να είναι και πολλές, αλλά μπορεί να είναι και λίγο. Λοιπόν, αυτό αμέσως πριν να πάει σε εξειδικευμένο δικηγόρο, ο οποίος για να κάνει ανακοπή. Στη συνέχεια, έρχεται πληστηριασμός, έκθεση αναγκαστικής κατάστασης. Πάλι πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό για να κάνει τα ένδυκα μέσα. Αλλιώς θα χάσει το σπίτι του. Εάν προχωρήσει και θα κάνει όλα αυτά τα ένδυκα μέσα, αφενός μεν σώζει το σπίτι του αν απορριφθούν οι διαταγές, αν ακυρωθούν οι διαταγές πληρωμής, αφετέρου μπορεί να πετύχει και μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση. Εμένα τώρα μου έτυχε σε πελάτη, ο οποίος είχε ταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν μπορούσε να πληρώσει τη μηνιαία δόση που του είχε βγάλει ο νόμος Κατσέλη, γιατί του είχε βγάλει γύρω στα 500 ευρώ το μήνα. 500 ευρώ το μήνα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μικρό εισόδημα, μια σύνταξη 800 ευρώ, δεν μπορεί να πληρώνει 500 ευρώ το μήνα που του είχε επιδικάσει η απόφαση με τον νόμο Κατσέλη. Τώρα, βέβαια, γιατί το επιδίκασε αυτό, γιατί ήταν παλιά η αίτηση και όταν την είχε κάνει την αίτηση, όχι με εμένα, όταν την είχε κάνει την αίτηση, τότε είχε μεγαλύτερο εισόδημα, εργαζόταν και αυτός και η σύζυγός του και του είχε βγάλει 500 ευρώ δόση. Και φυσικά κάναμε ένα αίτημα για εξοδικαστική ρύθμιση στην τράπεζα, επειδή δεν μπορούσε να δίνει τα 500 ευρώ, μπορούσε να κάνει έφεση, αλλά εντάξει, προτιμήσαμε να κάνουμε ένα αίτημα εξοδικαστικό, μήπως και μας προτείνουν καμία καλή λύση. Και πράγματι η τράπεζα πρότεινε μια καταπληκτική λύση μετά από διαπραγματεύσεις, μετά από παζάρια και το έφτασε στα 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή πράγμα το οποίο μπορεί να το δίνει. Πάμε στον κύριο Μιχάλη. Φυσικά κάνει και κούρεμα στο σύνολο. Γι' αυτό λέω. Εγώ τώρα λέω πρακτικά τι γίνεται. Αφήστε τώρα τη διαβάζω. Πάμε στον κύριο Μιχάλη που είναι ο πρώτος τηλεθεατής μας. Ελάτε κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ είχα μια κάρτα στην τράπεζα. Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Σας μια ακούμε. Κάρτα η οποία είχε φτάσει στα 400 ευρώ, 450. Τη σταμάτησα. Διότι μου χρώσταγε η τράπεζα, θα σας εξηγήσω μετά. Ναι, ναι, για εξηγήστε μας, ναι. Ναι, το σταμάτησα, την πήγε, ξέρω εγώ, 700 και στη συνέχεια με πέρανε τηλέφωνο και λοιπά και μου λέγανε 120 ευρώ. Αν συμφωνείς, σου λέω ναι, συμφωνώ, αρκεί να γράψω από κάτω με προχρέωση του παντός δικαιώματός μου. Πώς το λέμε αυτό? Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. Και αυτό το λέω διότι η τράπεζα, όταν είχα την κάρτα εγώ από το 2000, μου κράταγε έξοδα αναλήψεως. Και τα έξοδα αναλήψεως έχουν φτάσει 2.000. Συν κάτι τόκους στα αυτά που δεν έπρεπε να τους βγάλει. Και όταν βγήκε ο νόμος που κατάργησε τα έξοδα αναλήψεως, δεν μου επέστρεψε κανένα αυτό παρά μου έλεγε, μου είπε να κοιτάς τα μικρά γράμματα. Αντίθετα, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο που είχα κάρτα και από εκεί, μου επέστρεψε τα λεφτά πίσω. Λοιπόν, εγώ αυτά τα λεφτά τα ζητάω, είναι περίπου 2.000 μαζί με κάτι τόκους και αυτά, που τόκους στα έξοδα αναλήψεως, φτάνει γύρω στις 2.500-3.000 και τους λέω εντάξει αφού ζητάτε 126 ευρώ να πατήσουμε. Τους στέλνω ένα γράμμα για αυτά και πρωτού πάρει την απάντηση μετά από 5 μέρες μου στέλνει αυτή να συμβιβαστώ με 320 ευρώ και 30, να δίνω 30 ευρώ το μήνα. Τους λέω όχι. Ή δεν πληρώνω τίποτα, τους λέω, ή πάω σε κάποιο δικαστήριο, κάποιο δικηγόρο, να πούμε να διεκδικήσω αυτά που μου χρωστάτε. Και τελικά τι έγινε? Θέλω να σας πω, τελικά θα πάω στην υπέρβαση, να πούμε, και θα κοιτάξω να πούμε να πάρω και τα λεφτά μου. Εγώ τους είπα να πατήσουμε με τα 126 ευρώ που μου ζητάγανε αυτή τη συνέχεια μια εταιρεία μέλλον που είναι εισπρακτική της Εθνικής. Η πρακτική της Εθνικής. 126 ευρώ, μετά το πήγε 160, μετά μου έλεγε 260. Του λέω, παιδάκι μου, εγώ στις 126 δεν συμβιβάστηκα. Απλώς θέλω να υπογράψω κάτω με υποχρέωση παντός δικαιώματός μου. Και εντάξει, μου λέει, καλό θα είναι όμως, άμα σας κάνει ένα καλό κούρεμα και το δείτε γραπτός, να το δεχθείτε. Καταλάβατε. Μου έκανε 310, γιατί 310, δεν μου είχε εμπιστέψει τίποτα. Του λέω, όχι, δεν δέχομαι. 310 με 30 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι όλα τα εξοδικαστικός συμβασμός, τα κάνει όλα για να μπορέσει να σε γελάσει, να αρχίσει να πληρώνεις. Να πούμε στην ουσία μου χρωστάει εμένα η τράπεζα, δεν μου έδωσε τα έξοδα ανέψεως. Πήγα μέσω του ΕΚΠΙΖΟ, έκανα αιτήσεις, πήγα μέσω του Υπουργείου Εμπορίου που μου λέγαν τίποτα, δεν με επέστρεψε τίποτα. Σας έχω την κάρτα αυτή την είχα
την είχα από το 2000. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια τώρα την έχω πετάξει εδώ και 6-7 χρόνια την καλά έχω σκίσει. Κάνετε. Καλά κάνετε. Την έχω σκίσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι κοιτάνε πώς θα σου βγάλουν το αυτό να πω. Θα σου πάρουν λεφτά. Και το έχω αφήσει στα 4 χρωστάρια. Οι τράπεζες μόνο να εισπράττουν, ξέρουν. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό και ανεξέλεγκτα. Ανεξέλεγκτα. Απάτη ο εξωδικαστικός συμβασμός είναι απάτη. Έτσι νομίζω. Να είστε καλά, όχι, κύριε Μιχαλή. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Πέρα, Βασιλική. Να πάμε στον τηλεθεατή. Γιατί όταν σου κάνει μια εξοδικαστική. Άλλο ο εξοδικαστικός μηχανισμός, καμία σχέση με αυτό, ο οποίος αφορά επιχειρήσεις. Όταν ένα εξοδικαστικό συμβασμό, δηλαδή, αν η τράπεζα από 10.000 σου λέει, πλήρωσε 1.000 είναι απάτη, αν σου δώσει γραπτό σε αυτό και σου δώσει εξοπλητήριο μετά. Πάμε στον κύριο Ιάκωβο. Μην είμαστε. Μην τα ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ελάτε. Προσοχή, βέβαια, άλλο η πρόταση που σου κάνει εισπρακτική και άλλο που σου κάνει η ίδια τράπεζα. Και είναι γραπτή. Καλησπέρα, κύριε Ιάκωβο, σας ακούμε. Ναι, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιλάω εγώ. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ελάτε, σας ακούμε, ναι. Ναι, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η δική μου η περίπτωση είναι λίγο πιο συνθετή. Έχει κάνει αγορά η κόρη μου ένα οικόπεδο πριν 10 χρόνια. Μάλιστα. Με δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου. Και μάλιστα. Με εγγυητές εμένα και τη γυναίκα μου. Πληρώναμε κανονικά μέχρι το 2011. Τότε αρρωστήσαμε και οι δύο. Εγώ έχω βγει με αναπηρική σύνταξη, η γυναίκα μου έχει βγει με μειωμένη σύνταξη. Το παιδί είναι άνεργο. Και αρχίσαμε από το 2011 αρχίσαμε να ζητάμε κάποιες διαπραγματεύσεις να αποποιηθούμε το ακίνητο, δηλαδή να το πουλήσουμε ή να το μπάτσο τότε χωρίσουμε στην τράπεζα για να ησυχάσουμε. Έχετε και άλλα ακίνητα στο όνομά σας. Έχουμε φτάσει το εισόδημα μας να είναι το 1/10. Ρωτάω το εξής. Το ακίνητο που έχετε είναι το μοναδικό που έχετε ή έχετε και άλλα ακίνητα. Όχι. Ένα μικρό οικόπεδο εξοχικό στη Βόρεια Εύβοια, το οποίο είναι πολύ μικρής αξίας. Α, έχετε κι άλλα. Ναι. Για πείτε μας. Δεν έχουμε αντίρρηση να εκχωρήσουμε το ακίνητο που είναι προσημειωμένο, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση το παιδί να μπορέσει να ανεπεξέλθει σε αυτή τη διαφορά. Είναι μεγάλο το ποσό του δανείου. Το αρχικό ποσό ήταν 180.000. Πληρώναμε 5 χρόνια κανονικά, τόκους και κεφάλαιο, και αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 145.000. Πόσο? 145.000. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Το οικόπεδο έχει εκτιμηθεί για 200.000 την εποχή που το αγοράσαμε. Α, κατάλαβα. Τότε που το αγοράσαμε, τώρα εμπορική. Και τι δεν κάνει μια προσπάθεια μήπως ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη κόρη σας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν αφορά πρώτη κατοικία, αφορά οικόπεδο. Καλά, πού θα είναι η κατοικία της. Δεν έχει άλλη πρώτη κατοικία, έχει άλλη πρώτη κατοικία. Όχι. Εντάξει, αυτό είπα να ερευνηθεί λίγο το θέμα και μήπως και μπορεί να μπει στο νόμο Κατσέλη. Εγώ σας το είπα. Εγώ άφησα υπονοούμενο, σας το είπα. Γιατί σας είπα ότι πάντα, στην κάθε περίπτωση, υπάρχουν διάφορα παραθυράκια. Που αν τα εκμεταλλευτούμε εμείς σωστά οι δικηγόροι που ξέρουμε το αντικείμενο, μπορούμε να καταλάβω τι θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέω να ερευνηθεί λίγο το θέμα. Πάντως. Από την πλευρά την δική μας, όταν υπάρχει σωστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και χωρούμε το ακίνητο, δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Όχι, να σε εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτή τώρα η εμπορική, το ακίνητο είχε 200.000 τότε που το είχατε αγοράσει. Ναι. Τότε που το είχατε αγοράσει, το οικόπεδο. Η σημερινή εμπορική του αξία μπορεί να είναι 50.000. 80. 70 υπολογίζω εγώ. 70, είδατε λοιπόν. Ερχόστε στα λόγια μου, χωρίς να ξέρω ούτε πού είναι το ακίνητο, τίποτα. Αλλά υπολογίζω περίπου πόσο έχουν πέσει τα ακίνητα. Λοιπόν, από 200.000 πήγε 70. Το υπόλοιπο του δανείου που έχετε είναι 145. Εάν λοιπόν δώσετε το ακίνητο πίσω, θα συνεχίσετε να χρωστάτε. Από τις 145 θα αφαιρεθούν οι 70. Καταλάβατε. Αν θα πρέπει να υπάρξει κούρεμα. Τι, σιγά μην υπάρχει. Λοιπόν, αλλά και, οπότε και το ακίνητο θα δώσετε πίσω και θα χρωστάτε άλλες 70.000. Καταλάβατε, σας λέω. Γι' αυτό θέλει πολύ σωστή διαπραγμάτευση. Θέλει διαπραγματεύση, λοιπόν, κύριε Ιάκωβε. Πάρα πολύ σωστή. Μόνο σας ότι θέλετε την κυρία Τζορτζάτου μετά τις 9 παρα 10, την κυρία Τζορτζάτου, ότι θέλετε στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο να τη ρωτήσετε ό,τι παραπάνω θέλετε. Είναι ένα σύνθετο θέμα στο οποίο δεν πρέπει να χάσετε τσάμπα το σπίτι. Όχι, βέβαια, και να χρωστάει, γιατί ο υπάλληλο μπορεί να μην του το πει. Να του πει, εντάξει, έλα. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, πείτε μας. Τις πρακτικές εταιρείες είναι πάνω από τον νόμο? Όχι βέβαια, γιατί? Γιατί το λέτε αυτό? Καταχρώνται του δικαιώματος και μπαίνουν πάνω από τον νόμο. Πάνω από τον νόμο, δηλαδή νομικά, δεν ισχύει ο νόμος και κάνουν... Δεν έχουν περισσότερα, δεν έχουν πολλά νομικά δικαιώματα. Πείτε μου, τι πρόβλημα έχετε? Ναι, τι, σας λέω κάτι, δηλαδή όταν μας παίρνει κάποια σπαθική εταιρεία, παίρνει στις 12 το μεσημέρι, να μας ενημερώσει το οφείλουμε κάτι, ναι. Ωραία. Μετά μας παίρνει στις 4, μας παίρνει στις 6, τι είναι? Αυτές είναι παραβάσεις των εισπρακτικών εταιρεών. Ωραία, είναι παραβάσεις και τι κάνουν αυτές οι παραβάσεις, τιμωρούνται? Τιμωρούνται βεβαίως, αν γίνει καταγγελία, τιμωρούνται πρώτον. Και, ναι. δεύτερον, μπορεί να κάνετε αγωγή και να ζητήσει και αποζημίωση. Θα πρέπει να του κάνετε καταγγελία, ας πούμε, Βασιλική, στον κύριο Δημήτρη, τα βήματα που πρέπει να κάνει κατά των εταιριών αυτών. Το ένα είναι να γίνει καταγγελία. Εγώ έχω απευθυνθεί ήδη σε εισαγγελέα εδώ στα Γιάννα, έχω απευθυνθεί σε εισαγγελέα και έκανα ασφαλιστικά και ζητάω και αποζημίωση να πάρω. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα που κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Εδώ στο Ειρηνοδικείο στην Αθήνα έχουν βγει αποφάσεις και έχουν επιδικάσει αποζημίωση μέχρι 10.000. Και στο Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο μετά που κάνει έφεση η εταιρεία. Ναι, έχουν επιδικάσει, έχουν βγάλει, ας πούμε, έχουν δώσει στους σε αυτούς που τους ενοχλούν, να πούμε πολύ απλά, 10.000, μέχρι 10.000 έχουν πάρει. Καταλάβετε, έχουν... Δηλαδή, αν πάτε δικαστικός, μέχρι 10.000 έχουν βγει αποφάσεις. Βεβαίως, μπορείτε να πάρετε. Εγώ, γι' αυτό. Το έχω ρωτήσει. Ναι. Γιατί έχω καταγράψει και όλα τα τηλέφωνα, έχω μπράβο πάρει την κόπα και έχω πάρει την κατάσταση. Όλη. Μπράβο σας, μπράβο σας. Φερθήκατε πολύ έξυπνα. Μπράβο. Γιατί θέλω και μια επισήμηση ακόμα για να κλείσω. Είπατε πριν οι τράπεζες είναι μόνο για να παίρνουν. Σας είχα κάνει μια ερώτηση πιο παλιά. Οι τράπεζες θα τιμωρηθούν που δίνανε δόλια δάνεια? Όχι οι τράπεζες, που παίρνουν τιμωρείτε... τα μπόνους μέσα υπάλληλοι. Να σας πω πώς τιμωρείται. Τιμωρείται έμεσα με το να μην έχουν ανταπληρώσουν αυτοί που τα έχουν πάρει τα δάνεια και να έχουν τόσα πολλά κόκκινα δάνεια οι τράπεζες. Καταλάβατε, σας λέω. Τιμωρούνται με άλλο τρόπο. Σας είχα πάρει τώρα οι υπεύθυνοι, όχι, ως προς τα στελέχη των τραπεζών, πες Παναγιώτη, πολλές φορές γίνονται ποινικές διώξεις. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου την περίπτωση στα γρήγορα. Εγώ κάνω εισόδημα γύρω στα 12.000 ευρώ. Πόσο δάνειο, καταναλωτικό δάνειο δικαιούμουν να πάρει και να μπορώ να εξυπηρετήσω το δάνειο? Κοιτάξτε, αν παίρνετε κατά διαστήματα μικρά δάνεια, εντάξει, αλλά υπήρχε ένα διάστημα που έδιναν πραγματικά χάριζαν τα δάνεια και πολύ μεγάλα δάνεια. Τι χάριζαν, όταν εγώ πήγα να κάνω και μου από 3.000, μου βγάζω 15, έλεγε ο άλλος. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί υπήρχε άλλη πολιτική. 2004-2009 του Νέα Δημοκρατίας. Μην το πάμε στο πολιτικό. Τι να πάμε, αυτή είναι αλήθεια. Τι να πάμε. Εγώ θα λεπτό, υπήρχε... Γι' αυτό σα είπα και στι πρακτικέ εταιρείε. Ναι, εντάξει. Εγώ θα έχω ζήσει στο πετσί μου. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Έχετε δίκιο. 2004-2009. Υπήρχε μία πολιτική των τραπεζών να δώσουν δάνεια. Ωραία. Αλλά τελικά δεν περίμεναν, θα φτάσουν και θα είναι τα περισσότερα κόκκινα. Ωραία. Αυτό δεν αφού το περίμεναν. Αφού έδιναν δάνεια σύστολα έτσι και εμείς τα πήραμε σαν βλάκες. Δεν το ξέραν ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος αυτά τα δάνεια. Πώς θα στείλει την καλή, ο κατανοητικά και κάρτε. Κοιτάξτε, οι τυχεροί που τα είχαν πάρει είναι αυτοί που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Οι άτυχοι είναι αυτοί που έχουν ακίνητα και θα βρεθούν χωρίς σπίτι. Αυτή είναι η άτυχη. Να σας πω κάτι, τι μου είπε ένας εκπαιδευτικός επιμελητής. Τι σας είπε? Πόσα σου έδωσα, μου λέει, του λέω 20.000. Και 100 να σου έδωσα, μου λέει, να τα πάρει. Έτσι μου είπε ο δικαστικός επιμελητής. Καλά, ο δικαστικός επιμελητής. Διαφωνείτε? Ένα λεπτό, να σα εξηγήσω. Ναι, να τα πάρει 100. Εάν δεν έχει κάτι στο όνομά σου, να τα πάρει. Εάν όμω έχει ακίνητο, είναι βλακία να τα πάρει. Δεν έχω ακίνητο, τίποτα. Τίποτα. Και τι πρόκειται να αποκτήσω, τι θα μου κάνει? Εντάξει. Τίποτα. Κλείνω. Κάθε μισή νίκιο. Κάθε μισή νίκιο, τι θα μου πάρουνε? Ναι, ναι, εντάξει. Όχι μάλλον τι θα μου πάρουνε, γιατί κακοπληρωτέ δεν γίναμε, μα έκαναν. Άρα τα δάνεια που πληρώναμε 20% έχουν πάρει τα λεφτά. Ναι, ήταν και το μεγάλο επιτόκιο πρώτον. Δεύτερον, δεν περιμένατε να μην μπορείτε να τα πληρώσετε. Είναι πολλά, ναι, έχετε πολύ δίκιο. Και Δημήτρη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ελάτε, καλησπέρα, σας ακούμε. Κύριος Παναγιώτης, ελάτε. Ναι, ναι, ελάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ είχα από μια κάρτα 9.000. Πιο πολύ με κάρτες. Ναι, ναι, με κάρτα. Ναι. Και η τράπεζα με απείλησε και μου το έκανε δάνειο. Πήρε ένα δάνειο και μου το έκανε. Και ξυπνάδα που κάνω. Ναι, το 2013 μπαίνω με τον νόμο Καστέλη γιατί ήμουν εγγυητής σε ένα δικό μου άνθρωπο.
Λοιπόν, και εν μεταξύ μου έβγαλε το νόμο Σκατσέλη να δίνω ένα κατοστάρικο. Πολύ ωραία. Ναι. Εγώ του έκανα από δύο κατοστάρικα γιατί ήθελα να ξοφλήσω. Κάθε μήνα. Ναι. Λοιπόν, περάσαν 4,5 χρόνια, σε έχω δώσει γύρω στα 10 μισά χιλιάρικα, ήταν 9,700 το υπόλοιπο που χρώσταγα στην τράπεζα. Και πάω το καλοκαίρι. Σαν εγγυητή το χρωστάγατε αυτό? Όχι, όχι, από μια κάρτα δικιά μου, το κάνανε δάνειο. Κάπου είπατε ότι είσαι σαν εγγυητή κάπου. Ναι, ήμουν εγγυητή και πήγα στον νόμο Κατσέλη. Α, και εγγυητή. Ωραία, λίγο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, βάλατε πάνω... μέσα και την κάρτα. Βάλατε και το. Ναι, ναι, και την κάρτα, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και έδωνα κάθε μήνα δύο κατοστάρια για να ψοφλήσω κάποια στιγμή. Mm. Λοιπόν, και πάω το καλοκαίρι μετά από 4,5 χρόνια που του έχω δώσει 10,5 χιλιάρικα για τα 9,700 και μου βγάζω ότι χρωστάω 600. Πέρυσι το καλοκαίρι. Μήπως είναι και το δάνειο που έχετε εσείς σαν εγγυητής? Όχι, τίποτα, από την κάρτα αυτή. Από είναι η Euro η τράπεζα. Εκτοκισμοί είναι πρόσθετοι τώρα αυτά. Ναι, και λοιπόν πάω το αυτό τρελάζει καλό. Έχω δώσει 10,5 για 9,700 και μου αφαιρέσαν 3,400. Μου πήρανε και τους κάνω και μια πρόταση εκεί. Τους λέω να σας δώσω 3,000 να καθαρίσω. Ναι. Και τι λένε? Και την απορρίψαν την πρόταση και δεν μου είπαν γιατί την απορρίψαν. Και από πέρυσι εγώ δεν τους δίνω μία. Ένας χρόνος τώρα. Στο όνομά σας δεν έχετε τίποτα, έχετε? Έχω, πώς δεν έχω. Α. Είσαστε στο νόμο Κατσέλη και δεν πληρώνετε καθόλου τη δόση που σας είχε βγάλει το δικαστήριο? Δεν με καταλάβατε. Το νόμο Κατσέλη το σταμάτησα από πέρυσι το Δεκέμβριο. Πάω 15 μήνες. Το σταματήσατε μόνος σας ή τελείωσε η απόφαση? Το σταμάτησα από μόνος, βέβαια. Α, ωραία, λοιπόν. Έλατε. Ευτυχώς, κάνετε τη σωστή ερώτηση. Το σταματήσατε από μόνος σας. Ωραία. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είσαστε, λοιπόν, στον νόμο Κατσέλη. Όχι, όχι. Χρωστάτε, πόσα χρωστάτε τώρα? Αυτή μου κάνανε, πέρυσι 600 τους χρωστάω ακόμα. Ακόμη 600, εκτός από τις 10,000 που έχετε δώσει. Έχετε ακίνητο στο όνομά σας. Ναι. Κινδυνεύετε, λοιπόν, να σας βγάλει διαταγή πληρωμής. Ναι. Να σας κάνει κατάσχεση και να βγάλει και το ακίνητο σε πληστηριασμό. Εντάξει. Ναι. Σας λέω τον κίνδυνο. Ναι, αλλά είναι μια εταιρεία από πέρυσι τέτοια εποχή, μου παίρνουν κάθε μέρα 3-4 τηλέφωνα. Ναι, αυτές είναι οι πρακτικές, οι γνωστές πρακτικές. Ξέρω, σας κάνουν ένα φοβερό πόλεμο νεύρο για να αναγκαστείτε να σπάσετε, να κάνετε τη ρύθμιση, να πληρώσετε. Το ξέρω, είναι ο πόλεμος νεύρων αυτό που κάνουν. Ναι. Πραγματικά, γι' αυτό τιμωρούνται και πληρώνουν αποζημίωση πολλές φορές. Λοιπόν, προσοχή τώρα, αφήστε τα νεύρα, αφήστε αυτά, μην χάσετε το σπίτι σας. Εντάξει. Πρέπει να βρει μια λύση με την τράπεζα. Ναι, βέβαια. Πάνε να κάνει μια ρύθμιση. Πρέπει να βρείτε μια λύση με την τράπεζα. Αλλά ότι μόνος δεν μπορεί. Το ποσό δεν είναι μεγάλο. Τι είπατε? Να μου πέντε τόσους στόχους. Με 17% επιτόκιο. Ναι, το ήταν σύγχρονη ημέρα. Πολύ υπερβολικό το. Και γι' αυτό πρέπει να κάνετε μια διαπραγμάτευση με έναν δικηγόρο. Αλλά εντάξει, σωστά. Καταλάβατε. Να προσπαθήστε να βρείτε μια φόρμουλα. Είχα και στην Αλφα λογαριασμό με αυτό, αλλά δεν μου πήρε μία τόκο. Θα έδωσα τα λεφτά και μου τσόφλησε. Μάλιστα. Μία να σου παίρνει τόκο και η άλλη να σου. Δυστυχώς εμείς οι δικηγόροι όλα αυτά κάνουμε. Διαπραγματεύσεις κάνουμε, δικαστήρια κάνουμε, έχουμε τρελάθει. Το ξέρω, έχει δίκιο. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, αν θέλετε κάτι, κυρία Τζοντζάτου, μετά το πέρας της εκπομπής. Πάμε και στον τελευταίο τηλεθεατή μας πριν το διάλειμμα. Ελάτε, σας ακούμε. Καλησπέρα. Κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Μιχάλης, ελάτε. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Μια ερώτηση να κάνω παρακαλώ. Όσον αφορά το νόμο Κατσέλη, με τα φαν και τέτοια, όταν καταλήξει στο φαν, υπάρχει πρόβλημα? Γιατί έχει προηγηθεί πολλοί κόσμο, δηλαδή όσον αφορά το... Όχι, με το νόμο Κατσέλη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί όπως ό,τι βγάζει η απόφαση του δικαστηρίου, ξέρετε, πάνω απ' όλα είναι η απόφαση των δικαστηρίων. Ισχύουν πάνω απ' όλα. Εντάξει. Ναι, όχι, λέω σε όταν πέρα, λοιπόν η απόφαση... Βγει απόφαση δικαστηρίου. Και το δεύτερο δικαστήριο, εφόσον γίνει δεκτό, όχι η προσωρινή, εντάξει, μπορεί, δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτό το δεύτερο δικαστήριο. Όταν λοιπόν γίνει δεκτό το δεύτερο δικαστήριο και ενταχθείτε στο νόμο Κατσέλη και πληρώνετε τις δόσεις ακριβώς όσα τις έχει βγάλει η απόφαση, κρατάτε τις αποδείξεις, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, δεν μπορεί κανένας να σας κάνει κάτι. 100 ξένα φαν να έχουν αγοράσει το δάνειό σας, δηλαδή, γιατί ο νόμος λέει δεν μπορεί να χειροτερέψει η θέση του δανειολήπτη. Καταλάβατε? Μάλιστα. Όχι, λέω σε περίπτωση απόλυψης. Της αίτησης? Ναι, ναι, σε... αυτό δεν θα.
Ναι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και τη στιγμή που έχει πουληθεί σε ξενοφόντα, εντάξει, κάνουμε μια προσπάθεια για εξοδικαστική ρύθμιση. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάντα κάτι γίνεται. Εντάξει. Α, μάλιστα. Αλλά μπορείτε να κάνετε και έφεση. Αν απορριφθεί, μπορείτε να κάνετε και έφεση. Ναι. Όσο είσαι στον νόμο, δηλαδή, μπορεί να πουληθεί. Βεβαίως, κανονικά. Από την ημέρα που κάνουμε την αίτηση μέχρι να δικαστεί, να πάμε στο δικαστήριο, που τουλάχιστον στην Αθήνα δικάζουμε μετά από 1-2 μήνες την προσωρινή διαταγή, από την ημέρα που κάνουμε την αίτηση μέχρι να δικαστεί, μπορεί να έχει πουληθεί το φαντ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποια δάνεια βρίσκονται σε διαπραγματεύσει οι τράπεζες με τα ξένα φαντ. Καταλάβατε, δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε. Αυτό είναι κάτι που είναι μεταξύ τους. Στο κάτω-κάτω διαπραγματεύσει κάνουν, πουλάνε πακέτα, άλλες φορές πετυχαίνουν το ποσόν που θέλουν το team, πετυχαίνουν, ας φορές δεν το πετυχαίνουν και δεν γίνονται, δεν τα πουλάνε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τα παζάρια που κάνουν οι τράπεζες με τα ξένα φαντ μεταξύ τους. Καταλάβατε. Κύριε Μιχάλη. Εσείς όμως είστε τυπικός και συνεπείς στην απόφαση του δικαστηρίου και δεν πρέπει να φοβόσετε τίποτα. Κύριε Μιχάλη, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τα θέματα των δανείων τα οποία έχουν ανοίξει τηλεθεατές μας και βεβαίως να συνεχίσουμε. Τα τηλεφωνά τους είναι στον αέρα, η τηλεφωνική γραμμή αυτή τη στιγμή. Μπορείτε εσείς να την καλείτε, να βγείτε, να πείτε αυτά που θέλετε, να ζητήσετε συμβουλές, ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Βασιλική. Ναι, να πω ότι έχουν εκδοθεί, τώρα έχω εδώ πρόσφατες αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, οι οποίες εξαιρούν. Και ο κύριος Σπύρος στη τηλεφωνική γραμμή θα περιμένει έστω 2 λεπτά. Την εκπίση, δηλαδή λένε εκτός από την κύρια κατοικία να μην πουληθεί. Εδώ έχω και απόφαση και τον καράζ και η αποθήκη. Αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή, γιατί ήταν μάλιστα και μεγάλη έκταση και τον καράζ και η αποθήκη, 150 τετραγωνικά περίπου, το καθένα εκτός από την κύρια κατοικία. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουν αξία μεν. Αλλά η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε πολύ σωστά ο δικαστής ότι δεν μπορεί κάποιος σε κάποια κίνητο να πουληθεί η αποθήκη και τον καράζ και επειδή είναι ενιαίο μαζί με το ακίνητο. Γι' αυτό λέω τώρα έχουμε μια πρόσφατη απόφαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να πανικοβάλλει δόση εκτός από την κύρια κατοικία έχουν και κάτι άλλο. Γιατί πάμε στον κύριο Σπύρο που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε, κύριε Σπύρο, σας ακούμε. Ναι. Μπορώ να μιλήσω. Ασφαλώς. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Χρωστάω στο έμφυα κάτι χρήματα. Μάλιστα. Και μου έχουν βάλει να πληρώνω 1.300 ευρώ το μήνα. Και θέλω να κάνω το ερώτημα. Υπάρχει κανένας τρόπος να μειώσω, να πω σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποια δόση να δίνω κάποιο λιγότερα χρήματα, διότι από εκεί και πέρα με τα 1.300 ευρώ που δίνω από κάποιο ενίκιο το οποίο εισπράττω, δεν μένουν τίποτα για να ζήσουμε εμείς. Άλλη σύνταξη δεν έχετε? Δεν έχετε σύνταξη? Έχω σύνταξη 500 ευρώ. Και παίρνει το ενίκιο 1.300. Πώς έχει βγει ο έμφυα τόσο μεγάλος? Γιατί όταν αυτοί τρώγανε μπακλαβάδες και όλα τα άλλα, εγώ ηλίθιος άκουραζα κανένα κομμάτι για τα παιδιά. Συγγνώμη, πόσα ακίνητα έχετε και έχετε 1.300 ευρώ έμφυα το μήνα ή πόσα χρόνια το έχετε αφήσει χωρίς να το πληρώσετε? Όχι. Κανονικά πλέον αφουσάω καμιά 30 τοσίας πρέπει να είναι. Το χρόνο είναι 1.300 ευρώ. Δίνω. Συνολικά 30.000 ευρώ. Συμμετοχή. Μάλιστα. Εντάξει, έχετε μεγάλα ακίνητα γι' αυτό. Πολλά ακίνητα. Δεν παίζει ρόλο που δεν έχουν πια τόσο μεγάλη αξία, αλλά έχετε πολλά ακίνητα. Είναι αυτό που είπατε, παίρνετε ακίνητα. Κοιτάξτε, τώρα θα πρέπει. Εντάξει, μέχρι 120 δόσεις αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες. Εσείς δεν νομίζω να είσαστε ελεύθερος επαγγελματίας. Και όχι, πρώην έμπορος είμαι. Πριν έμπορος, εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Γιατί έχετε και σχετικά έχετε και υψηλό εισόδημα. Όταν από τα ενίκια παίρνει 1.300 το μήνα, τόσο περίπου το. Πάντως, ας πάει στην εφορία να δει ο κύριος Σπύρος τι μπορεί να κάνει σε σχέση με τις δόσεις οι οποίες για τα εισοδήματα και του 2017 είναι πολλές. Ας ρωτήσετε τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Σπύρο, όσον αφορά την ένταξή σας στις 120 δόσεις,
Και ναι, τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Είναι το μόνο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ναι, τώρα, με συγχωρείτε, υπάρχουν 120 δόσεις. Επειδή είναι συνταξίουχος, είσαστε συνταξίουχος, εκείνο το πρόβλημα. Αλλά βέβαια μετράνε ότι για να ενταχθεί κάποιος και στις μέχρι 120 δόσεις, μετράει, παίζει ρόλο και εκείνη την περιουσία του. Και εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε μεγάλη εκείνη την περιουσία. Βέβαια. Όπως το λέτε είναι, αλλά ναι, εάν μπορώ να συμμετάσχω να μου κάνουν κάποια αρρύθμιση. Ωραία, κάτι, δεν χάνετε κάτι, να πάτε στον έφορο. Πρέπει να πάτε στην εφορία να, το, να ρωτήσετε το θέμα, να δείτε τι γίνεται και όταν θα έχετε ολοκληρώσει και θα έχετε εικόνα από την εφορία, κάντε μας πάλι ένα τηλέφωνο να σας δώσουμε κι εμείς μια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση για να δούμε καταρχάς τι θα σας πει η εφορία σε σχέση με τις πολλές δόσεις. Εάν υπάρχει ναι, κάποιο παραθυράκι, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, να μπείτε ναι, εκεί και να αρχίσετε ευχερέστερα να αποπληρώνετε την υποχρέωση που έχετε, διότι με τα κίνητα που έχετε στο όνομά σας θα πρέπει ο έμφυα ναι, αυτός να αποπληρωθεί. Βέβαια, αλλιώς θα τα χάσετε. Θα σας κάνουν κατάσχεση. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε στην τηλεθεατριά μας. Ελάτε, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω, όταν γίνεται ένα δικαστήριο και παίρνεις αναβολή, πληρώνεις δικαστικά το δικηγόρο? Τώρα πλέον έχει υπάρχει το παράβολο της αναβολής, αλλά φυσικά πληρώνεται και την αποσχόληση του δικηγόρου ανάλογα τι συμφωνία έχετε κάνει. Δεν μπορώ να σας πω. Καταλάβησα. Πάντως πληρώνεις κάτι. Κάτι πληρώνεις, σίγουρα. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Αλλά τώρα, εντάξει, μπορεί να μην πληρώνετε μόνο το παράβολο, να πληρώνετε και κάτι εν ώψη της απασχόλησης. Καταλαβαίνετε. Και πάμε στον κύριο Δημήτρη. Καληνύχτα, κυρία Ελένη. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Μια ερώτηση να κάνω στην κυρία Τζορτζάτο. Ναι, πείτε μου. Προηγουμένως άκουσα που είπατε ότι έχετε μια απόφαση που για ένα πάρκινγκ. Ναι, ναι. Το οποίο είναι μαζί με την κατοικία. Βεβαίως, ναι. Όταν υπάρχει σε άλλο χώρο, χώρο στάθμευσης, υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε, εμείς στην αίτηση τώρα, γι' αυτό σας λέω, όταν γράφουμε εμείς στην αίτηση για να ταχθεί ο πελάτης στον νόμο Κατσέλη, πάντα πρέπει να τα παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως πρέπει για το συμφέρον του πελάτη προκειμένου να κερδίσει. Ναι, εάν υπάρχει σε άλλο σημείο ο χώρος στάθμευσης που λέμε και έχει συνταχθεί λίγο πονηρά η αίτηση, υπάρχει πιθανότητα να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Καταλάβατε. Αλλά θέλει, θέλει πώς το παρουσιάζουμε, πώς το γράφουμε είναι το θέμα. Να στηριζόμαστε πάντα σε νομικά επιχειρήματα, πάντα σε αποφάσεις, σε νομολογία, σε αποφάσεις και όλα αυτά. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω. Είναι πώς θα γραφτεί στην αίτηση. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως να είναι στην ίδια πολυκατοικία, έτσι. Δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να εξαιρεθεί και αυτό από την εκποίηση. Για άλλους λόγους μπορεί να εξαιρεθεί. Γι' αυτό λέω εμείς οι δικηγόροι που γράφουμε τις αιτήσεις, σύνταξη στον νόμο Κατσέλη, γράφουμε διάφορα, προσπαθούμε να το γράψουμε προκειμένου να κερδίσει, με τρόπο που να κερδίσει ο πελάτης. Το καταλάβω τη σημεία. Δηλαδή, όταν έχουμε επιχείρημα, για ποιο λόγο σας χρειάζεται άλλη θέση στάθμευσης, μπορεί να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Είναι θέμα επιχειρημάτων που βάζουμε. Και πώς το γράφουν στην αίτηση, γιατί παίζει ρόλο. Δεν γράφει κάτι ιδιαίτερο μέσα η κυρία που το συνέντευξε. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εγώ απλά σας λέω, εγώ στην πράξη τι γίνεται. Απλά αναφέρει ότι έχω αυτό το χώρο και απλά τίποτα άλλο. Ναι, πάμε στον κύριο Αποστόλη. Καλό σας βράδυ, κύριε Δημήτρη. Ελάτε, κύριε Αποστόλη, καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, έχω ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, γιατί γίνεται το προσωρινό δικαστήριο. Πολύ ωραία, ναι. Και μου έχει βγει μια δόση 90 ευρώ το μήνα, την οποία την πλήρωνα κανονικά. Πέρασα στο κανονικό το δικαστήριο και απορρίφθηκε. Καταρχήν είμαι με 80% αναπηρία. Γιατί απορρίφθηκε? Απορρίφθηκε κάποια παράλογα πράγματα. Η δόση αφήστε με 80% αναπηρία απορρίφθηκε, για ποιο λόγο? Μήπως είσαστε εμπορός? Όχι, όχι. Έγιναν κάποια λάθη από ό,τι πήρα την απόφαση. Είμαι 49 χρονών. Με γράφανε 69. Καλά, αυτό δεν είναι λόγος απόρριψης τώρα, 49 και 69. Και η δόση μου λέει ότι ήταν 1.900 ευρώ το μήνα και χρησιμοποίησα δόλο στην τράπεζα. Τώρα βέβαια έχω φτάσει στη διαδικασία της εφέσεως. Όχι, εντάξει. Μακάρι να δικαιωθείτε. Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ από την έφεση? Να ρωτήσω κάτι. Όταν, βεβαίως, πάρα πολλοί δικαιώνονται με τις εφέσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν πήρατε τα δάνεια, τι εισόδημα είχατε? Δούλευα στην τράπεζα που πήρα το δάνειο.
Είχα καλό εισόδημα, αλλά μετά από 2-3 μήνες αρρώστησα. Κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και έφυγα από την τράπεζα με αναπαντική σύνταξη. Καλά, επομένως, όταν πήρατε το δάνειο, λοιπόν, είχατε μεγάλο εισόδημα γιατί εργαζόσαστε. Μετά, χωρίς δόλο, περίληφατε σε αδυναμία πληρωμής, γιατί απλούστατα έγινε κάτι, ένα έκτακτο γεγονός, το οποίο αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Ότι δεν μπορούσα να προβλέψω ότι θα αρρωστάνε, ότι θα υπήρχε πιθανότητα να αρρωστήσει και να πάθει και να έχει. Απλώς τώρα που είπε ο δικηγόρος με αυτόν τον καιρό μέχρι να γίνει η έφεση, να μην πληρώνω κάτι. Καλά, ό,τι σας λέει, ακολουθείτε. Γιατί έχει απορρευτεί το. Για ένα χρόνο πλήρωνα που γίνεται το προσωπικό κανονικά που έχει γίνει το προσωρινό. Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως, αν θέλουν αύριο, σας κοινοποιούν διαταγή πληρωμής, κάνουν κατάσχεση. Να μπορούν, ναι. Βέβαια. Εκτός αν κάνετε ασφαλιστικά μέτρα. Βεβαίως και μπορούν. Δεν μου έχει γίνει ακόμα διαταγή πληρωμής. Τυχερό είστε. Αν δούμε. Θα κάνετε ανακοπή, αλλά σας λέω, είναι οι τράπεζες. Ανάλογα τι πολιτική. Είναι μερικές τράπεζες είναι πάρα πολύ επιθετικές. Δεν λέω ονόματα. Με μερικά δάνεια οι τράπεζες είναι πολύ επιθετικές. Δηλαδή τρομερά επιθετικές. Είναι απίστευτο αυτό που κάνουν. Αμέσως απορρίπτεται διέτηση, αμέσως διαταγή πληρωμής. Αμέσως κατάσχεση, αμέσως πληστηριασμό. Βιάζονται να τα προσδιορίσουν όλα. Η έφεση μπορεί να δικάζεται, ξέρω εγώ, μετά από 2 χρόνια. Προσδιορίζει τον πληστηριασμό Μάλιστα. μετά από λίγους μήνες. Είναι φοβερές. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Λοιπόν, κύριε Αποστόλη, καλό σας βράδυ. Ό,τι θέλει την κυρία Τζοτζάτ, την παίρνετε αμέσως μετά. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ο κύριος Δημήτρης. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζοτζάτου. Μάλιστα. Είχα κάνει γονική παροχή το 2000 και στη γονική παροχή πλήρωνα κανονικά την τράπεζα και λοιπά. Μετά μου έκαμε η τράπεζα αγωγή διάρρηξης της γονικής παροχής. Με δόλο. Όμως ανεβλήθηκε 2 φορές στο δικαστήριο και την 3η φορά ματαιώθηκε. Δεν παρέστηκε κανένα δικηγόρος τους και λοιπά και ματαιώθηκε. Πέρασε και ένα εξάμηνο και πέρασε και 5η ετία και δεν μου είχε κλείσει. Τι γίνεται εκεί? Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ έξυπνη ερώτηση. Μέσα στην 5η ετία πρέπει πριν περάσει η 5η ετία να σας κάνουν την αγωγή για διάρρηξη της γονικής παροχής. Μέσα στην 5η ετία. Δηλαδή και μία μέρα πριν περάσει η 5η ετία πολλές φορές το κάνουν. Μάλιστα. Τώρα, τη στιγμή όμως που έχει γίνει η αγωγή δεν παίζει κανένα ρόλο τι σχέση έχει 5η ετία. Καταλάβατε. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τη σταμάτησα. Μήπως δεν είχαν επιχειρήματα. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο σταμάτησα. Μου έκανε εντύπωση γιατί σταμάτησε. Ο δικηγόρος σας τι είπε, για ποιο λόγο ματαιώθηκε? Ματαιώθηκε. Ναι, ο δικηγόρος σας. Θα μιλούσα με τον δικηγόρο της τράπεζας. Ναι, και λέει το ξέχασα, λέει ο δικηγόρος. Της τράπεζας. Ναι. Τυχερός σας. Αλλά βέβαια, τι γίνεται. Αν ματαιωθεί μια δίκη, με κλείσει, επανέρχεται. Επαναφέρεται πάλι και εσύ. Μπορεί να επανέλθει. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι. Το θέμα έχει περίμενε. Τώρα όμως είναι άλλο. Εάν λέει το ξέχασα κάτι δικηγόρο, πιθανόν να μην θέλει να δώσει και στόχο. Επαναφέρεται, αλλά έχει περάσει το εξάμηνο τη επαναφορά. Δεν παίζει ρόλο. Αυτό μπορεί να το επαναφέρει. Εντάξει, αυτό μπορεί να το επαναφέρει. Γιατί μου είπαν ότι σε ένα εξάμηνο πρέπει να σα έρθει ξανά κλείσει. Δεν μου έχει έρθει, πέρασε και το εξάμεινο. Θα σας έρθει. Μπορεί να έχει καταταθεί και να μην σας έχει έρθει. Μπορεί να μην τον ξανανοχλήσουν όμως. Ναι, μπορεί και να μην μπορεί η τράπεζα να θεώρησε ότι δεν υπάρχει λόγος. Πρώτον, δεν υπάρχει λόγος. Δεύτερον, μπορεί ο δικηγόρος που το ξέρει αυτά να μην έχει. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Δημήτρη, αν σας έρθει, θα μας πάρετε τηλέφωνο. Μέχρι τότε κοιμηθείτε ήσυχος, όλα καλά. Εντάξει. Πάμε στην επόμενη τηλεθεατρία μας. Ελάτε, κυρία Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λεωτσάκου να της πω το εξής, την ερώτηση. Το 1990 υπήρχε ένας νόμος που όταν αγόραζες πρώτη κατοικία μέχρι 120, δεν θυμάμαι, 150 τετραγωνικά, η εφορία ήταν free. Αγόρασε λοιπόν ένα μικρό διάρρη 59. Ναι, κατά διαστήματα πράγματι υπήρχε ένα. Το 1990 αγόρασε ένα μικρό διάρρη το οποίο ήταν 59 τετραγωνικά. Και εν τρίτον. Η εφορία λοιπόν δεν πλήρωσα, γιατί μου ευεργετήθηκα, δεν πλήρωσα. Ήταν ο νόμος που το πλήρωσα και ήταν η πρώτη μου κατοικία. Ωραία, ναι. Το 2005 όμως αγόρασα ένα άλλο σπίτι με δάνειο, το οποίο όταν πήγα στην εφορία είπα να μεταβιβάσω το δικαίωμα αυτό, να πληρώσω δηλαδή
την ελάχιστη, επειδή είναι κάτω πάλι από 120 τετραγωνικά, ήταν 80 τετραγωνικά αυτό που αγόρασα, και το πρώτο ήταν 60, να πληρώσω την πρώτη εφορία του 60 και ναι, να απαλλαγώ από τη νέα εφορία. Ναι. Επειδή θεωρείται ότι το δεύτερο που είναι μεγαλύτερο στο διαμέρισμα της αγοράς θεωρείται πρώτη κατοικία. Είναι, ναι. Θεωρείται είναι πρώτη κατοικία. Ένα λεπτό, εσείς πότε κάνετε την αγορά τη δεύτερη? Το 7. Το 2007. Έχετε απαλλαγή από την εφορία για αυτό το λόγο? Όχι, πλήρωσα. Είχα πληρώσει κανονικά. Αλλά είχα πάει στην έφορο, της είχα δείξει το χαρτί και της είπα ότι επειδή έχω απειλάγει από το άλλο, να μεταφερθεί εδώ η απαλλαγή και να πληρώσω αυτά που ισχύουν εκεί, στο Μαρούσι. Και τι έγινε, τίποτα? Τίποτα δεν έγινε. Μα ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Ήμουν πολύ σίγουρη γι' αυτό. Απλά έπρεπε, εκμεταλλευτήκατε πολύ καλά τον νόμο. Στο πρώτο ακίνητο που ήταν 60 τετραγωνικά, τον εκμεταλλευτήκατε. Δεν πληρώσετε εφορία γιατί τότε ίσχυε ο νόμος αυτός. Τώρα ναι, δεν ισχύει ο νόμος αυτός και καλό θα είναι μην τον μπερδεύετε, μην, όχι, μην σας έρθει ξανά μια κατάσταση. Ότι για τον ΑΒ λόγο, επειδή το χρωστάω, ναι, ναι, μπορεί να μου το κατάσκει η ΔΕΗ, ας πούμε, την πληρώνω με δόση, γιατί φτάνει η σύνταξή μου να πληρώνω και το δάνειο, να πληρώνω και τα ναι, έξοδα ναι, ναι, μου. Τα προσωπικά μου την έχουν κουτσουρέψει, είναι στο μισό και πάρα κάτω. Καταλαβαίνω, μου κόψανε ναι, και το επικουρικό μου. Σκέφτομαι, υπάρχει πιθανότητα να μου κατάσχουν αυτό το σπίτι. Για ποιο λόγο? Που κάθομαι. Αφού το πληρώσατε, το πληρώσατε κανονικά. Ναι, το πλήρωσα, αλλά θεωρείται πρώτη κατοικία, γιατί μήπως θεωρείται το άλλο, το οποίο είναι εξοπλισμένο και δεν το χρωστάω. Ένα λεπτό. Πού το χρωστάτε το δεύτερο ακίνητο? Στην Ευρωμπάνκ, στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μάλιστα. Και δεν έχετε ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και πιστεύετε ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Λάθος κάνετε. Δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Πρέπει να ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη για να προστατευτεί η πρώτη σας κατοικία. Καταλάβατε? Η πρώτη να, που είναι δηλαδή, ξοπλημένη. Δεν παίζει και ρόλο. Α. Δεν παίζει δεν ρόλο. Ρόλο αν είναι ξοπλημένη ή μη. Δεν απασχολεί κανέναν. Εάν οφείλετε. Α. Δεν ναι, τους εάν δεν έχετε ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη που να πει απόφαση, εξαιρείται από την εκποίηση, δηλαδή δεν μπορεί να πουληθεί το ακίνητο, το σπίτι που βρίσκεται στην Οδοτάδη, γιατί είναι η πρώτη κατοικία του δανειολήπτη, εάν δεν υπάρχει τέτοια απόφαση όπως είναι εδώ οι αποφάσεις, δεν εξαιρείται και μπορούν να σας κάνουν πολύ άνετα κατάσχεση και να προσέχετε πώς πληρώνετε το δάνειό σας. Εκτός αν θέλετε να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Αλλά έχετε και το άλλο ακίνητο. Αν ενταχθώ, το προστατεύω. Η πρώτη κατοικία την προστατεύετε, οπωσδήποτε, αν αποδείξετε ότι το μεγαλύτερο. Η άλλη όμως. Η άλλη υπό προϋποθέσεις. Για το δεύτερο λέω, που είναι μεγαλύτερο και κατοικό και το έχω πρώτη αυτό κατοικία. Άνετα, άνετα, πολύ άνετα. Τώρα το άλλο υπό προϋποθέσεις μπορεί να ξέρετε. Άνετα υπό ποια εντέλεια, ότι δεν κατάσχετε. Εννοείται, αν ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη και πείτε αυτή είναι η πρώτη μου κατοικία, τα εισοδήματά μου είναι αυτά. Βεβαίως. Βεβαίως και δεν κατάσχετε. Μα γι' αυτό είναι ο νόμος Κατσέλη. Για, για άτομα σαν και εσάς, να γλιτώσω σπίτι. Δεν, είδατε, η παραπληροφόρηση που χτυπιέμαι και λέω, δεν εξαιρείται η πρώτη κατοικία εκτός εάν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Αν δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, συνεχώς, να μου ήρθε εμένα σε πληστηριασμό για 30.000, βγάζει το σπίτι, που δεν είχε ταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Πολλά γίνονται. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Κυρία Σοφία. Ό,τι θέλει την κυρία Τζοτζάτου μπορεί να την πάρετε μετά. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας για να προλάβουμε και τους τελευταίους. Ελάτε, καλησπέρα. Ελάτε, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για μια υπερανάληψη που είχα πάρει το 2003. Μάλιστα. Την οποία υπερανάληψη με έναν πρόχειρο υπολογισμό έχω πληρώσει, έχω πάρει 5.000 και έχω πληρώσει περίπου στις 6.500 μέχρι τώρα τους τόκους. Απευθύνθηκα στα καταστήματα της τράπεζας εδώ στην περιοχή μου, δεν μου δώσανε λύση και αναγκάστηκα να αλλάξω τη μισθοδοσία μου για να σταματήσει η υπερανάληψη. Η υπερανάληψη συνεχίζει και τρέχει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Έχετε λογαριασμό με υπερανάληψη, αυτά έχουν μεγάλο επιτόκιο συνήθως. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν μέσω μισθοδοσίας. Αχ, ναι, ναι, αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλούς, ναι, πράγματι. Ναι. Απλά όταν απευθύνθηκα εγώ στα καταστήματα, δεν μου έδωσε κανένα λύση. Η μόνη λύση, ας πούμε, που μου έδωσε κάποιος κύριος, μου είπε να πάρεις ένα καταναλωτικό δάνειο και από εκεί και πέρα να ξαναρχίσει ένα άλλο δάνειο από την αρχή. Όχι. Να μην ασχοληθείτε με αυτό. Όχι.
Λοιπόν, απλά η υπερανάληψη έχουν, αυτοί οι λογαριασμοί υπερανάληψη έχουν πραγματικά μεγάλο επιτόκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάπου πρέπει να το ρυθμίσετε αυτό το θέμα. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό είναι, ότι δεν μου δίνουν μία λύση σε ρύθμιση. Εγώ πήγα για να ρυθμίσω την υπερανάληψη. Ναι, ναι. Απλά αναγκάστηκα μετά να τη σταματήσω για να δω τι θα γίνει, μήπως επικοινωνήσει η τράπεζα μαζί μου. Το σωστό είναι να τη σταματήσετε. Το σωστό είναι αυτό. Τη σταματήσατε. Ναι, ναι, σταμάτησε. Έχει αλλάξει η μισθοδοσία. Μπράβο. Απλά από ό,τι βλέπω στο λογαριασμό. Να είστε καλά. Στον παλιό λογαριασμό συνεχίζει και μπαίνει η υπερανάληψη κάθε τρεις μήνες, προστίθεται 100 ευρώ. Γι' αυτό πρέπει να το λύσετε το θέμα. Δεν μπορείτε να το λύσετε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί μόνο να το λύσει, είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό. Άρα τι πρέπει να κάνει ο κύριος Γιάννης, τι πρέπει να κάνει. Εμείς οι δικηγόροι τα λύνουμε αυτά. Μόνος του δεν μπορεί να το λύσει, είναι απλό. Είναι και στη Λάρισα. Ναι, το ξέρω, αλλά εμείς οι δικηγόροι. Ναι, λίγο μακριά. Λοιπόν, Βασιλική, συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι από τα τηλεφωνήματα των τηλεφωνών βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Αυτό και εγώ νομίζω ότι είναι το πιο βασικό που λέει, ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει υπάρχει από πού κινδυνεύει και να προλάβει. Ναι, παραπληροφόρηση. Του έρχεται η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ακινήτου. Μωρέ, δεν μου το παίρνουν. Λέει την πρώτη κατοικία. Πώς είναι η πρώτη κατοικία. Έχει ανταχθεί σαν νόμο Κατσέλη. Πού λέει, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου που λέει εξαιρείται το σπίτι σου από την εκπίσω ότι δεν μπορεί να πουληθεί το σπίτι σου. Όχι. Επομένως, άνετα βγαίνει σε πληθυσμό. Όχι, πραγματικά μου έχει τύχει σε πελάτη. Λέει, μα η πρώτη κατοικία, λέει, δεν μου την παίρνουν. Του λέω, καλά, δεν έκανες κάτι, μια ανακοπή. Το μεγάλο ερώτημα εδώ σε αυτό που λες πάντως, το οποίο ανακύπτει το εξής, ότι τι γίνεται με το δεύτερο ακίνητο. Δηλαδή, υπό όρους την πρώτη κατοικία τη διασφαλίζει. Αν υπάρχει ένα δεύτερο ακίνητο. Ναι, αν τι υπάρχει, υπάρχει ένα δεύτερο ακίνητο. Γιατί υπάρχει κόσμο ο οποίο έχει πάντα και ένα δεύτερο ακίνητο. Είτε ένα μικρό σπίτι στο χωριό, είτε μια εξοχική κατοικία, είτε ένα δεύτερο κάτι. Αυτό εμείς λοιπόν στην αίτηση που κάνουμε για να ενταχθεί ο πελάτης στον νόμο Κατσέλη, γράφουμε ότι ζητάμε την εξαίρεση και του μικρού ακίνητου. Βέβαια πρέπει να πούμε λόγους και να το τεκμηριώσουμε σωστά επιχειρήματα και παλεύουμε να μην πουληθεί το δεύτερο ακίνητο και πάρα πολλές φορές το πετυχαίνουμε. Αν έχουμε σωστά νομικά επιχειρήματα. Πραγματικά το πετυχαίνουμε πάρα πολλές φορές. Βέβαια σίγουρα εξαιρείται η πρώτη κατοικία, αλλά και τα άλλα μπορούμε με σωστή μεθόδευση. Αλλά υπάρχει και άλλη περίπτωση. Κάνουμε μια συνταγή στον νόμο Κατσέλη, εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη στην αρχή. Και στη συνέχεια μπορεί να κάνουμε και μια καλή εξοδικαστική ρύθμιση. Η οποία εγώ σου λέω, μου έτυχε κούρεμα ο πελάτη σήμερα. Το λέω αυτό το πράγμα, το πήγα σε 200 ευρώ. Ενώ ο νόμος Κατσέλη είχε βγάλει 500 και πολύ καλή ρύθμιση και πολύ μεγάλο κούρεμα. Να μην πω μεγαλύτερο από ό,τι είχε βγάλει η απόφαση, γιατί όλες οι αποφάσεις δεν κάνουν και πολύ μεγάλο κούρεμα. Ανάλογα. Άλλες κάνουν μεγαλύτερο, άλλες κάνουν μικρότερο. Αλλά λέω αυτό που λέμε ότι πραγματικά που διαβάζουμε ότι οι τράπεζες έχουν πάρει εντολή να κάνουν καλύτερες ρυθμίσεις σε αυτούς που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, να κάνουν ίδια κουρέματα με αυτά που βγάζουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Και το είδα στην πράξη. Εγώ τώρα, σαν πρακτική δικηγόρος, βλέπω τι γίνεται στην πράξη. Όχι τι άλλη θεωρία, άλλη πράξη. Θέλω να πω ότι μπορεί να κάνει να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, να έχει πραγματικά μία ασπίδα να μην μπορεί να το πειράξει κανείς στην περιουσία και στη συνέχεια να κάνει διαπραγμάτευση. Και θα του κάνει μια καλή ρύθμιση για κούρεμα. Πάντως, εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμοι δεν μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη γιατί του λέει δεν θα μου διασφαλίσει το δεύτερο ακίνητο. Ναι, πράγματι υπάρχει αυτή η νοοτροπία, αλλά εγώ θα έλεγα τολμώνικα. Πραγματικά θα το έλεγα αυτό. Γιατί να δηλαδή, λες καλύτερα μέσα στο νόμο Κατσέλη. Ναι, τολμώνικα. Γιατί μπορεί να εξαιρεθεί πρώτον από την εκποίηση. Δεύτερον, μπορεί να διαπραγματευτεί με την τράπεζα, να βρει μια εξοδικαστική ρύθμιση και να λύσει και να τελειώσει το θέμα. Να μην χρειαστεί δηλαδή, μετά που αρετείται, εφόσον του προτείνει μια καλή λύση η τράπεζα, μετά που αρετείται από τον νόμο Κατσέλη. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Εγώ τώρα λέω στην πράξη τι πρέπει Βασιλική, να γίνει, γιατί να σε ευχαριστήσω, πάντα βλέπω μπροστά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού με τους τηλεθεατές μας την Παρασκευή το βράδυ, έτσι. Παρασκευή. Έτσι το λέμε από τώρα, Παρασκευή το βράδυ στις 8. Θα είμαστε μαζί, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα. Και να ευχηθούμε καλό βράδυ και την Παρασκευή στις 8 η ώρα στους δέκτες σας να δούμε τα ζητήματα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Είδατε εδώ το τελευταίο θέμα για τον νόμο Κατσέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα το δούμε και την ερχόμενη Παρασκευή αναλυτικά.